Όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, θα διαβάσουμε τη σελίδα 309, Σαμουήλ Β, κεφάλαιον Ι Γ. Σελίδες λοιπόν 309, βιβλίο Σαμουήλ Β και κεφάλαιον Ι Γ. Μετά δε ταύτα, Αβεσσαλώμ ο υιός του Δαβίδ είχε ένα αδελφήν ωραίαν ονόματι Θάμαρ και ηγάπησεν αυτήν Αμνών ο υιός του Δαβίδ και έπασχε τόσο ο Αμνών ώστε αρρώστησε δια την αδελφή αυτού του Θάμαρ διότι είτε παρθένος και φαίνεται στον Αμνών δυσκολότατον να πράξει τι εις αυτήν. Είχε δε ο Αμνών φίλων ονομαζόμενων Ιωναδάβ ιών του Σαμαά αδελφού του Δαβίδ. Ήτο δε ο Ιωναδάβ άνθρωπος πανούργος φόδρα. Και είπε προς αυτόν, «Διατί σιιέ του βασιλέως αδυνατής τόσον από ημέρας εις ημέραν, δε θέλεις φανερώσει τούτο προς εμέ?» Και είπε προς αυτόν ο Αμνών, «Αγαπώ Θάμαρ την αδελφήν Αβεσσαλώμ του αδελφού μου». Και ο Ιωναδάβ είπε προς αυτόν, «Πλαγίασον επί της κλίνης σου και προσποιήθητη τον άρρωστον. Και όταν ο πατήρ σου έλθει να σε είδη, είπε προς αυτόν, ας έλθει παρακαλώ Θάμαρ η αδελφή μου και ας μη δώσει να φάγω και ας ετοιμάσει εμπροσθέν μου το φαγητόν δια να είδω και να φάγω εκ της χειρός αυτής». Και πλαγίασον ο Αμνών και προσεποιήθη τον άρρωστον. Και όταν ήλθεν ο βασιλεύς να είδη αυτόν, είπεν ο Αμνών προς τον βασιλέα, «Ας έλθει παρακαλώ Θάμαρ η αδελφή μου και ας κάμει εμπροσθέν μου δύο κολύρια δια να φάγω εκ της χειρός αυτής». Και απέστειλεν ο Δαβίδ εις τον οίκον προς την Θάμαρ λέγον, «Είπαγε τώρα εις τον οίκον του αδελφού σου Αμνών και ετοίμασον εις αυτόν φαγητόν». Και πήγεν η Θάμαρ εις τον οίκον του αδελφού αυτής Αμνών ως της ήτο πλαγιασμένος. Έμπροσθεν αυτού και έψησε τα κολύρια. Έπειτα έλαβε το τηγάνιον και εκένωσεν αυτά έμπροσθεν αυτού, πλην δεν ήθελε να φάγει. Και είπεν ο Αμνών, «Εκβάλλεται πάντα άνθρωπο απ' εμπροσθέν μου». Και εξήλθον από αυτού πάντες. Και είπεν ο Αμνών προς τη Θάμαρ, «Φέρε το φαγητόν εις τον κοιτώνα δια να φάγω εκ της χειρός σου». Και η Θάμαρ έλαβε τα κολύρια τα οποία έκαμε και έφερε εις τον κοιτώνα προς τον Αμνών των αδελφών αυτής. Και όταν προσέφερε προς αυτόν δια να φάγει, επίεσεν αυτήν και είπε προς αυτήν, «Ελθέ, κοιμήθητη με τεμού, αδελφή μου». Ιδέ είπε προς αυτόν, «Μη αδελφέ μου, μη με ταπεινώσεις, διότι δεν πρέπει τιούτον πράγμα να γίνει εν το Ισραήλ, μην κάμεις την αφροσύνη ταύτην, και εγώ πως θέλω απαλείψει το όνειδός μου, αλλά και εσύ θέλεις είστε οσείς εκ των αφρόνων εν το Ισραήλ. Τώρα λοιπόν παρακαλώ, λάλησον προς το βασιλέα, διότι δεν θέλει με αρνηθεί είσαι». Δεν ήθελε όμως να εισακούσει τη φωνή αυτού, αλλά υπερισχύσας εκείνης, εβίασεν αυτήν και εκοιμήθη με ταυτής. Τότε ο Αμνών εμίσησεν αυτήν μίσος μέγας φόδρα, ώστε το μίσος με το οποίο εμίσησεν αυτήν ή το μεγαλύτερον παρά την αγάπην με την οποία ηγάπησε αυτήν. Και είπε προς αυτήν ο Αμνών, «Σηκώθητη, είπαγε». Ιδέ είπε προς αυτόν, «Δεν είναι αιτία, το κακόν τούτο το να με αποβάλεις είναι μεγαλύτερον του άλλου το οποίον έπραξες εις εμέ». Δεν ήθελε όμως να εισακούσει αυτής και έκραξε τον νέον αυτού τον υπηρετούντα αυτόν και είπε, «Έκβαλεν τώρα ταύτην απ' εμού έξω και μόχλωσον την θύραν κατόπιν αυτής». Ήτο δε ενδεδειμένη χιτών απικυλόχρον, διότι οι θυγατέρες του βασιλέως επαρθένει τι αυτά επενδύματα ενεδίοντο και εξέβαλεν αυτήν έξω ο υπηρέτης αυτού και εμόχλωσε την θύραν κατόπιν αυτής. Λαβούσα δε η Θάμαρ στάκτην επί της κεφαλής αυτής και διασχίσασα τον εφαυτής χιτώνα των ποικιλόχρων και βαλούσα τα σχήρας αυτής επί της κεφαλής αυτής απήρχετο πορευωμένη και κράζουσα. Και είπε προς αυτήν Αβεσσαλώμ ο αδελφός αυτής, «Μήπως Αμνών ο αδελφός σου ευρέθη μετά σου, πλην τώρα σιώπησον αδελφή μου, αδελφός σου είναι, μην κατάθλιβε την καρδία σου δια το πράγμα τούτο».
Η Θάμαρ λοιπόν εκάθετο χειρεύουσα εν το οίκο του αδελφού αυτής Αβεσσαλόμ. Ακούσας δε ο βασιλεύς Δαβίδ πάντα ταύτα τα πράγματα εθιμώθης φόδρα. Ο δε Αβεσσαλόμ δεν ελάλησε μετά του Αμνών, ούτε καλών ούτε κακών, διότι εμίση ο Αβεσσαλόμ των Αμνών, επειδή εταπείνωσε την αδελφή αυτού η Θάμαρ. Και μετά δύο ολόκληρα έτη ο Αβεσσαλόμ είχε κουρευτάς εις Βαάλ Ασόρ, ήτης είναι πλησίον του Εφραήμ, και προσεκάλεσε ο Αβεσσαλόμ πάντα στους ιούς του βασιλέως. Και ήλθεν ο Αβεσσαλόμ προς τον βασιλέα και είπεν, ιδού τώρα ο δούλος σου έχει κουρευτάς, ας έλθει παρακαλώ ο βασιλεύς και η δούλη αυτού μετά του δούλου σου. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Αβεσσαλόμ, ουχή ιέ μου, ας μην έλθομεν τώρα πάντες, δια να μην είμεθα βάρος εισέ. Και εβίασεν αυτόν, πλην δεν θέλησε να υπάγει, αλλά ευλόγησεν αυτόν. Τότε είπε ο Αβεσσαλόμ, αν όχι, ας έλθει καν με θυμών Αμνών ο αδελφός μου. Και είπεν ο βασιλεύς προς αυτόν, γιατί να έλθει μετά σου, πλην ο Αβεσσαλόμ εβίασεν αυτόν, ώστε απέστειλε μετά αυτού τον Αμνών και πάντα στους ιούς του βασιλέως. Τότε προσέταξε ο Αβεσσαλόμ τους υπηρέτας αυτού λέγον, ιδέτε τώρα, όταν εφρανθεί η καρδία του Αμνών εκ του ίνου και είπε προς εσάς πατάξατε τον Αμνών, τότε θανατώσατε αυτόν, μη φοβήστε, δεν είμαι εγώ ώστι σας προστάζω, ανδρίζεστε και γίνεστε ιή δυνάμεως. Και έκαμον οι υπηρέτε του Αβεσσαλόμ προς τον Αμνών ως προσέταξε ο Αβεσσαλόμ. Τότε σηκωθέντες πάντες ιοί του βασιλέως εκάθισαν έκαστος επί της ημιώνου αυτού και έφυγον. Ενώ δε ούτε ήσαν καθοδόν, η φήμη έφτασε προς τον Δαβίδ λέγουσα, ο Αβεσσαλόμ επάταξε πάντα στους ιούς του βασιλέως και δεν εναπελήφθη εξ αυτών ουδεείς. Τότε σηκωθείς ο βασιλεύς διέσχισε τα ημάτια αυτού και πλαγίασε κατά γης, και πάντες οι δούλοι αυτού οι παριεστώτες διέσχισαν τα ημάτια αυτών. Και απεκρίθη Ιωναδάβ ο ιός Σαμαά αδελφού του Δαβίδ και είπεν, ας μη λέγει ο Κυριός μου ότι εθανατώθησαν πάντες οι νέοι ή του βασιλέως, διότι ο Αμνών μόνος απέθανεν, επειδή ο Αβεσσαλόμ είχε αποφασίσει τούτο αφής ημέρας εταπείνωσε Θάμαρ την αδελφήν αυτού. Τώρα λοιπόν ας μη βάλει ο Κυριός μου ο βασιλεύς το πράγμα εν την καρδία αυτού, λέγον ότι πάντες οι του βασιλέως απέθανον, διότι ο Αμνών μόνος απέθανεν. Ο δε Αβεσσαλόμ έφυγε, και υψώσας ο νέος σκοπός τους οφθαλμούς αυτού, είδε και η δου λαός πολύ σε πορεύεται δια της οδού όπισθεν αυτού κατά το πλευρόν του όρους. Και είπε ο Ιωναδάβ προς τον βασιλέα, ιδού, οι ιοί του βασιλέως έρχονται κατά των λόγων του δούλου σου. Ούτως έγινε. Και όσε τελείωσε λελόν, ιδού οι ιοί του βασιλέως ήλθον και ύψωσαν τη φωνήν αυτών και έκλαυσαν, και ο βασιλεύς έτη, και πάντες οι δούλοι αυτού έκλαυσαν κλαθμών μέγαν σφόδρα. Ο δε Αβεσσαλόμ έφυγε και πήγε προς Θαλμαΐ, προς τον Θαλμαΐ, ιών του Αμιούδ βασιλέα της Γεσούρ, και επένθησεν ο Δαβίδ δια των ιών αυτού πάσας τας ημέρας. Ο Αβεσσαλόμ λοιπόν έφυγε και πήγαινε εις Γεσούρ και ήτο εκεί τρία έτη. Επεπόθησε δε ο βασιλεύς Δαβίδ να υπάγει προς τον Αβεσσαλόμ, διότι είχε παρηγορηθεί δια του θανάτου του Αμνών. Αμήν. Ο Δαβίδ λοιπόν ένας άνδρας κατά την καρδία του Θεού. Ο Θεός πάντοτε με εύνοια συμπεριφερόταν και στεκόταν στην παρουσία του, ώστε ο Δαβίδ και αύξανε και ευωδούτο και ευλογήτο, και ό,τι αν έκανε ο Θεός το ευώδωνε. Ήταν ένας άνθρωπος λοιπόν κατά την καρδία του Θεού που απαλάμβανε την εύνοια και την ευμένεια του Θεού. Μέχρι ότου όμως η καρδιά του έστρεψε από το θέλημα του Θεού, ώστε αποστάτησε από τις εντολές του Κυρίου και έχασε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και το αποτέλεσμα ήταν παρεσύρθη από το φρόνημα της σαρκός, αλλά και από τις επιθυμίες των οφθαλμών, καθώς είδε κάποια φορά που δεν πήγε εκεί που τον ήθελε ο Θεός, το έργο του δηλαδή που εγκατέλειψε την αποστολή του,
την ευθύνη του και είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδελφοί, να εγκαταλείπει ο άνθρωπος αυτά που του είχε εμπιστευτεί ο Θεός. Τραγικό θα έλεγα. Με αποτέλεσμα ερωτεύθηκε την κοπέλα απέναντι τη Βυσταϊδά, την κάλεσε στο σπίτι, συνευρέθη μαζί της όπως ξέρουμε, συνέλαβε ιών, συνέλαβε τέκνον και βρέθηκε πια σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί οι μοιχευόμενοι κατά τον νόμο του Μωυσή ελιθοβολούντο. Και έτσι αποφάσισε να βρει τρόπο να κελήσει στο μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Κάλεσε τον Ουρία, προσπάθησε να τον πείσει να πάει με τη γυναίκα του, αυτός πιστός στο θέλημα του Θεού, δεν πήγε και αναγκάστηκε στο τέλος ο Δαβίδ και πάλι να χρησιμοποιήσει πανουργία, να διατάξει τον Ιωάβ να στείλουν τον Ουρία στην πιο δύσκολη θέση του πολέμου και να θανατωθεί. Πέρασαν περίπου ένας χρόνος, ίσως και περισσότερο, όπου ο Δαβίδ, όπως ο ίδιος ομολογεί, μέσα στην αμαρτία του δεν έβρισκε ανάπαυση. Και δεν ήξερε τι λύση, δεν ήξερε τι να κάνει. Η αμαρτία έχει πόνο, έχει ταλαιπωρία, έχει θλίψη, έχει βάρος. Μέχρι που ο Θεός, περιμένοντας τη μετάνοια του Δαβίδ, η οποία δεν ερχόταν, έστειλε τον Νάθαν και ο Νάθαν αποκάλυψε στον Δαβίδ την αμαρτία του και ο Δαβίδ, καταλαβαίνοντας πια ότι δεν είναι ότι κανείς δεν το ξέρει, αλλά ο Θεός το ξέρει, εξομολογήθηκε στο Θεό την αμαρτία του, είπε «Σε σένα αμάρτησα» και έτσι συνεχωρήθη η ποινή της αμαρτίας του που ήταν θάνατος, γιατί όπως είπαμε λιθοβολούντο την εποχή εκείνη η μοιχή, αλλά οι συνέπειες της αμαρτίας έμεναν, το παιδί γεννήθηκε, μεγάλωσε μέχρι κάποια ηλικία ενός έτους, δύο ετών, δεν μας περιγράφει η γραφή, και απέθανε. Αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό, είναι ότι από τη στιγμή αυτή και έπειτα αρχίζουν τα προβλήματα στη ζωή του Δαβίδ. Γιατί οι συνέπειες της αμαρτίας είναι μεγάλες. Στην Παλαιά Διαθήκη οι συνέπειες της αμαρτίας ήσαν και παρακυρίου, δηλαδή ο Θεός επέτρεπε σοβαρές καταστάσεις για κρίση, τιμωρία. Στην Καινή Διαθήκη όμως, που το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, οι συνέπειες της αμαρτίας είναι μέσα στη ζωή των ανθρώπων που οπωσδήποτε υπάρχουν και πολλές φορές είναι και πολύ μεγάλες. Ο Θεός όμως κατά περίεργον τρόπο ευλόγησε τον Δαβίδ με τη Βυθαϊσδά, γιατί αυτή η γυναίκα δεν ήτανε συνένοχη, αμάρτησε, αλλά στο φόνο και στη συνέχεια δεν υπήρξε συνένοχη και την ευθύνη ο Θεός την απέδωσε ολόκληρη στον Δαβίδ. Με αποτέλεσμα συνευρέθη, γέννησε ένα παιδί Αβεσσαλόμ, που όμως ο Θεός, στέλνοντας και πάλι τον Νάθαν τον προφήτη στον Δαβίδ, του λέει να τον ονομάσεις Ιεδιδία, που σημαίνει ότι αυτός θα είναι ο αγαπημένος του Κυρίου. Βλέπετε αδερφοί ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τα πάντα, όχι με βάση τις αμαρτίες των γονιών, αλλά με βάση την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Η καρδιά του κάθε ανθρώπου είναι αυτή που προσδιορίζει την εύνοια και την ενέργεια του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό να προσέχουμε και να φυλάτουμε την καρδιά μας. Να προσέχουμε πώς σκεφτόμαστε. Γιατί πάρα πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν έρχονται τα πράγματα έτσι όπως θέλουμε. Με αποτέλεσμα, ενώ τα πράγματα δεν έρχονται όπως θέλουμε και εμείς θα πρέπει να αποδεχόμαστε τις αποφάσεις του Θεού, φτάνουμε στο σημείο να τα βάζουμε και με τον εαυτό μας που δεν αρέσει στο Θεό και με τους άλλους ανθρώπους, τους αδελφούς μας που δεν αρέσει καθόλου στο Θεό, αλλά και τέλος
να τα βάζουμε και με τον ίδιο τον Θεό. Να μιλάμε σκληρά με τον Θεό, προς τον Θεό, για τον Θεό. Αποτέλεσμα, να χάνουμε την πίστη μας και την ελπίδα μας, αλλά και την ευλογία μας. Γιατί είναι ανάγκη να είμαστε βεβαιωμένοι κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες ότι ο Θεός είναι αγάπη, που σημαίνει μακροθυμή, συγχωρεί, πρόθεση αγαθή και καλά σχέδια έχει. Είναι ανάγκη να αποδεχόμαστε ότι ο Θεός είναι δίκαιος και εν δικαιοσύνη πράττει τα πάντα. Όχι η ανθρώπινη δικαιοσύνη που είναι σαν βρώμικο ρούχο, με τον οποίο κάνοντας μεγάλο σφάλμα συγκρίνουμε τη δικαιοσύνη μας στην πραγματικότητα με τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι δίκαιος με μία δικαιοσύνη σοφίας, ουράνια. Και τέλος, να μην χάνουμε την ελπίδα μας, αλλά με τα βεβαιότητος να ελπίζουμε ότι ο Θεός έχει ετοιμασμένο στη ζωή μας έργο και σχέδιο καλό, εάν εμείς περπατάμε στο δρόμο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για μας. Γι' αυτό απαραίτητο είναι να ζητάμε από το Θεό να μας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, από αυτό το τραγικό λάθος που όλοι μας, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, έχουμε πέσει, να μιλάμε σκληρά για την αγάπη του Θεού και για τη δικαιοσύνη του Θεού και για τα σπλάχνα και το έλεος του Θεού. Στην πραγματικότητα βλασφημούμε το όνομα του Κυρίου, περιφρονούμε το ζώντα και αληθινό Θεό, αδικούμε το Θεό. Για σκεφτείτε, αδερφοί, πόσο άσχημα θα αισθανθείτε όλοι σας αν εγώ πιάσω έναν από εσάς και αρχίζω και κάνω παράπονα για τη γυναίκα μου, που ξέρετε ότι είναι μια πολύ καλή, όχι πάρα πολύ καλή, μια καλούτσικη. Αλλά να λέω στρίγλα, άδικη, με κακομεταχειρίζεται, δεν με αφήνει σε ησυχία. Τι θα πείτε εσείς? Τι θα πείτε εσείς? Πόσο θα στενοχωρηθείτε? Ή το χειρότερο απ' όλα, αν είναι και κάποιοι εχθροί, πόσο θα χαίρονται γι' αυτό? Δηλαδή θα βλασφημείτε το όνομα της γυναίκας μου. Και καλά, για τη γυναίκα μου και για οποιονδήποτε άνθρωπο δεν έχει σημασία. Παράδειγμα έφερα. Αλλά να βλασφημείτε το όνομα του Θεού με δικά μας λόγια, με δικές μας κρίσεις. Εδώ μας απαγορεύει ο Θεός να κρίνουμε. Μάλιστα διάβαζα σήμερα κάτι και φοβήθηκα. Θα μου πεις, δεν το έχεις ξαναδιαβάσει πολλές φορές? Για ακούτε τι λέει, αδερφή μου, γέμισε την καρδιά φόβο. Αλήθεια σας λέω, φοβήθηκα. Γι' αυτό λέει αναπολόγητος, αν θέλετε να το διαβάσετε κι εσείς, είναι Ρωμαίους 2 κεφάλαιο, 1, 2 και 3 εδάφιο, σελίδα 994. Δια τούτο αναπολόγητος είσαι, ο άνθρωπε, κάθε ένας που κρίνεις, κάθε ένας από εσάς που κρίνει. Διότι εις οτιδήποτε κρίνεις τον άλλον, στην πραγματικότητα τον εαυτό σου κατακρίνεις. Επειδή τα ίδια πράττεις εσύ ο κρίνων. Και εδώ με τρόμαξε. Εξεύρωμεν δε ότι οι κρίσεις του Θεού είναι καταλήθειαν εναντίον των πρατώντων τα τι αυτά. Και νομίζεις τούτο ο άνθρωπε εσύ ο κρίνων τους πράττοντες τα τι αυτά και πράττων τα ίδια, ότι θα εκφύγεις τελικά την κρίση του Θεού? Φοβερό δεν είναι? Όποιος κρίνει δεν ξεφεύγει από την κρίση του Θεού. Πόσο μάλλον όποιος κρίνει το Θεό, αδέρφοι. Γι' αυτό στο Θεό ανήκει η δόξα, η προσκύνηση, η λατρεία. Και αν το ρωτήσεις θα σου εξηγήσει. Θυμάμαι μια φορά εγώ έκρινα το Θεό, όχι όμως με ασέβεια. Ήταν μια καινούργια αδελφή που ήρθε
στην εκκλησία, στον Χριστό, και ο άντρας της, ενώ ήταν υγιής, πήγε να κάνει μια απλή εγχείρηση και αρρώστησε βαριά. Έκαναν λάθος οι γιατροί. Προσευχόμουν, τον επισκεφθήκαμε, πίστεψα ότι θα τον θεραπεύσει ο Θεός. Γιατί είδα και ότι ξαναζωντάνεψε κάποια στιγμή, ενώ ήταν σε κόμμα, ζωντάνεψε, μιλάγαμε, μιλήσαμε για τον Χριστό και μετά μαθαίνω πέθανε. Και πήγα γεμάτος παράπονο, να μην πω κρίση, γιατί δεν πήγαμε κρίση, γεμάτος παράπονο στο Θεό. Λέω, Κύριε, γιατί δεν τον θεράπευσες? Γιατί, αν τον θεράπευες, πόσο ωραία θα ήταν τα πράγματα. Προσέξτε τι είπα. Αν γινόταν αυτό που σου ζήταγα, πόσο ωραία θα ήταν τα πράγματα. Και θυμάμαι, ήρθε τη νύχτα ο Θεός και μου λέει, έλα να σου πω. Αν τον θεράπευα εντελώς, θα ήταν τόσο σκληρός που θα γινόταν πολύ μεγάλη ζημιά σε όλη του την οικογένεια. Τρόμαξα. Σκέφτηκα, δεν είπα. Λέω, τουλάχιστον αν τον θεράπευες, όχι εντελώς. Να ήταν έτσι ταπεινωμένος το μυαλό του ανθρώπου. Δεν είναι και ξεγάνωτος είμαι. Και μου λέει ο Θεός, αν τον θεράπευα όχι εντελώς, θα ήταν πολύ μεγάλο βάρος για την οικογένειά του. Ενώ τώρα ήρθε σε μετάνοια, τον έσωσα και θα ευλογήσω όλη την οικογένειά του. Τι από τα τρία είναι θα ήθελες? Και ντράπηκα, αδερφοί. Είπα, μετανοώ, μετανοώ, Κύριε, συγχώρεσέ με. Ξέρετε, αδερφοί, δεν θέλουμε, δεν ξέρουμε εμείς. Δεν ξέρουμε. Ούτε τους ανθρώπους ή τις καρδιές των ανθρώπων, ιδιαιτέρως δεν ξέρουμε το μέλλον, το αύριο. Και τόσο ανόητος ήμουνα, ανόητοι είμαστε, που προσπαθούμε με αυτά που πιστεύουμε ότι είναι καλό, να πείσουμε το Θεό να το κάνει, και όταν δεν το κάνει τα βάζουμε με το Θεό. Μα δεν είναι ανοησία? Είναι κάτι παραπάνω, είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου. Με τα λόγια μας, στη ζωή μας. Τι ωραία που θα ήταν να πω, δόξα να έχει ο Θεός, εσύ έκανες αυτό που έβλεπες ότι ήταν καλύτερο. Δόξα να έχει το όνομά σου. Το είπα κατόπιν. Αλλά θέλω από εδώ και πέρα να το λέω εκ των προτέρων. Δηλαδή, και όταν ακόμη δεν καταλαβαίνω, και όταν ακόμη δεν ξέρω, και όταν ακόμη δεν μπορώ να κατανοήσω, που είναι λογικό, τη σοφία του Θεού με τη σοφία τη δική μου. Δεν μπορώ να την κατανοήσω. Μα πώς είναι δυνατόν με τη σοφία την ανθρώπινη να κατανοήσουμε τη σοφία την ουράνια? Και με τη σοφία την ανθρώπινη κρίνουμε, όταν μας λέει ο Θεός με τη σοφία σου την ανθρώπινη, ούτε έναν άνθρωπο να μην κρίνεις, γιατί δεν θα γλιτώσεις από την κρίση του Θεού. Και αν με την κρίση την ανθρώπινη δεν μας αφήνει ο Θεός, μάλιστα επιπεινεί, να μην είναι δυνατόν να ξεφύγεις από την κρίση του Θεού. Δεν μας αφήνει ο Θεός να κρίνουμε τους ανθρώπους. Πόσο μάλλον, αδερφοί αγαπητοί, να κρίνουμε τον ίδιο το Θεό. Πόσο μάλλον. Πόσο σοβαρό είναι αυτό. Ο Θεός, αδερφοί, να μας χαρίσει, ξέρετε τι, πνεύμα ταπεινού, για να λέμε δεν ξέρουμε και να μπορούμε να πούμε δίκαιος είσαι, Κύριε. Δεν μπορούμε, δυνατός είσαι, Κύριε. Αμαρτωλοί είμαστε, Άγιος είσαι, Κύριε, και θαυμαστά είναι τα έργα σου. Όμως για τον Δαβίδ τα πράγματα αλλάξανε. Μπορεί ο Θεός να έκανε χάρη και να ονόμασε το τέκνο του Δαβίδ και της Βηθαϊδά να το ονόμασε αγαπημένο του Κυρίου, και πραγματικά ήταν ο Σολομών, να τον κάνει και στη συνέχεια βασιλιά του Ισραήλ. Όμως, και εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, η εύνοια του Θεού διακόπηκε.
Και υπάρχουν δύο λόγοι που διακόπτεται η εύνοια του Θεού στη ζωή μας, στην Καινή Διαθήκη. Διακόπτεται όμως. Και να είμαστε προσεκτικοί. Διακόπτεται. Πώς να το πω πιο δυνατά. Διακόπτεται η εύνοια του Θεού. Πρώτον, όταν αμαρτήσουμε και δεν εξομολογηθούμε, δεν μετανοήσουμε με όλη μας την καρδιά, ώστε να έρθει ο Κύριος να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας με το αίμα του Χριστού, και δεύτερον, όταν δεν συγχωρούμε τα πτέσματα των άλλων προς εμάς, εξ όλης μας της καρδίας. Και αυτό σήμερα το κατάλαβα. Όχι να συγχωρήσουμε όπως συγχωρούσα, αλλά λέει, αν δεν συγχωρήσετε εξ όλης σας της καρδίας, ούτε ο Πατέρας σας ο ουράνιος δεν μπορεί να συγχωρήσει τα δικά σας αμαρτήματα. Εξ όλης μας, εξ όλης. Έτσι πάει. Και μερικά πράγματα, πολλά πράγματα στο Ευαγγέλιο του Χριστού είναι τελείως απόλυτα. Ο Θεός συγχωρεί τον αμαρτωλό και απαιτεί και εμείς να συγχωρούμε εντελώς τους αμαρτήσαντας ή και τους αμαρτάνοντας εις εμάς. Εντελώς. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν η καρδιά μας δεν έχει την αγάπη του Θεού, γιατί μόνο επειδή ο Θεός είναι αγάπη συγχωρεί εντελώς. Και έτσι λοιπόν έχασε ο Δαβίδ την εύνοια του Θεού, με αποτέλεσμα αρχίζουν τα προβλήματα. Και τα προβλήματα μέσα στην οικογένειά του. Και είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί, να αρχίζουν τα προβλήματα μέσα στην οικογένειά μας. Ο Θεός να μας φυλάει, γρήγορα να μετανοούμε και να επιστρέφουμε για να διορθώνονται τα πράγματα. Ένας από τους γιους του Αμνών έπεσε σε αυτό που είχε πέσει και ο Δαβίδ. Στην επιθυμία της σαρκός και των οφθαλμών, είδε την αδελφή του Τιθάμαρ, όμορφη κοπέλα, την αδελφή του Αβεσσαλόμ, δηλαδή κόρη, γιος ο Αβεσσαλόμ και κόρη η Θάμαρ από άλλη γυναίκα στο Δαβίδ, και ο Αμνών από άλλη γυναίκα. Και την ερωτεύθηκε. Με φρόνημα σαρκός, όχι με αγάπη Θεού. Και το τονίζω αυτό γιατί ο έρωτας πάρα πολύ εύκολα μετατρέπεται, όσο δυνατός και να είναι, στην πρώτη δυσκολία σε μίσος, όπου όσο πιο δυνατός είναι ο έρωτας, τόσο και πιο μεγάλο είναι το μίσος. Ο έρωτας είναι κακός σύμβουλος. Η αγάπη οικοδομεί. Ερωτεύθηκε λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά και θεώρησε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να την πλησιάσει, γιατί ήταν παρθένος και θυγατέρα του βασιλιά. Και δεν μπορούσε να ησυχάσει. Γιατί όταν ερωτεύεσαι δεν μπορείς να ησυχάσεις. Μπορείς να, δεν έχεις ειρήνη, την ειρήνη του Θεού. Μπορείς να κοιμηθείς, εις αγωνία. Αυτά είναι κακά συμπτώματα. Όταν ο άνθρωπος αρρωστήσει έχει πυρετό, πονοκέφαλο. Όταν ο άνθρωπος ερωτευθεί με ασαρκικό έρωτα, έχει συμπτώματα, αγωνία, ταραχή, χτυποκάρδια, συμπτώματα άσχημα. Δεν έχει ειρήνη. Κρύβεται, φοβάται. Ενοχή. Και η λύση ήρθε από τα πιο επικίνδυνα πρόσωπα στη ζωή των χριστιανών, τα ξαδέλφια. Ένας ξαδελφός του, ο Ιωναδάβ, πανούργος σφόδρα. Λέει, τέλα που δεν μπορείς να βρεις τη λύση τώρα, εσύ γιος του βασιλιά. Κάνε τον άρρωστο, πες το βασιλιά να τη στείλει και εκεί κάνω τι θες. Είδατε, αδερφοί, οι εισηγήσεις, οι πονηρές, πως εμφανίζουν εύκολα τα πράγματα. Και όταν ο άνθρωπος πέσει σε αυτές τις εισηγήσεις, νομίζει ότι και γίνονται εύκολα τα πράγματα, αλλά τις συνέπειες δεν έχει καταλάβει. Οι συνέπειες θα είναι τραγικές. Έκανε καταφύγιο το ψεύδος και σκηνή του την απάτη. Πίστηκε,
από τον ξάδελφό του. Εδώ θέλω να τονίσω, αδελφοί, από ποιους ζητούμε συμβουλή? Ποιους αφήνουμε να συμβουλεύσουν τη ζωή μας? Αλλά και πώς συμβουλεύουμε εμείς? Μη βιάζεσαι να συμβουλεύσεις. Μην πιστεύεις ότι ξέρεις. Κράτα επιφυλάξεις. Είναι φοβερό να δώσει μια συμβουλή, να σ' ακούσουνε και να υπάρξει καταστροφή. Μη συμβουλεύεις. Αν δεν είσαι βέβαιος ότι έχεις οδηγία από το Θεό και φωνή από το Πνεύμα το Άγιο. Ποτέ να μη συμβουλεύουμε χωρίς προσευχή και αφιέρωση σε ερωτήματα που αφορούν το αύριο ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα σε ερωτήματα που αφορούν το αύριο ή αφορούν τις καρδιές των ανθρώπων, τις ζωές των ανθρώπων. Ο Αμνών μπροστά στην επιθυμία του να ικανοποιήσει, μπροστά στον πόθο του να ικανοποιήσει την επιθυμία της σαρκός, πίστηκε, έκανε τον άρρωστο. Ο Δαβίδ, καλός πατέρας, τον επισκέφθηκε, έχοντας αυτή την πατρική αγάπη που ο Θεός θέλει όλοι μας να έχουμε. Όπως πάμε στο άρρωστο παιδί μας, να πάμε σε όλα τα άρρωστα αδέλφια μας με την ίδια αγάπη, με την ίδια προσευχή, με την ίδια φροντίδα και με την ίδια θλίψη και με την ίδια πίστη. Και ο Αμνών του είπε τη συμβουλή του Ιωναδάβ: στείλε τη Θάμαρ την αδελφή μου να μου φτιάξει ένα κουλούρι και έτσι μια πίτα να φάω να συνέλθω. Και εδώ φαίνεται, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο Δαβίδ είχε χάσει την αποκάλυψη και τη φανερώση του Θεού. Δεν κατάλαβε τίποτα. Ενώ ο Λόγος του Θεού λέει ότι ήταν σαν άγγελος του Θεού και δεν ήταν τίποτα κρυφό σε αυτόν. Το άκουσε, το δέχθηκε και ούτε καν σκέφτηκε. Ξέρετε πώς το λέει η Γραφή αυτό? Ο άνθρωπος έχει σοφία και σύνεση, αλλά η έμπνευση δίδεται υπό του παντοδυνάμου. Δεν του εδόθη έμπνευση εκείνη τη στιγμή να αποφύγει τα δύσκολα πράγματα. Και θα έλεγα ότι θα ήταν φυσικό αν επρόκειτο για έναν άνθρωπο που δεν προσεύχεται. Αλλά είναι τελείως αφύσικο όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο που είναι πραγματικά προσευχόμενος. Και πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να υποψιαστεί τίποτα, χωρίς να ειδοποιηθεί από το Θεό, τι ωραία που είναι να ισχύει αυτό, ειδοποιηθείς Θεόθεν, να σε ειδοποιεί ο Θεός. Αλλά τους ανθρώπους που ειδοποιεί ο Θεός είναι συγκεκριμένοι. Είναι οι εκζητούντες, αλλά και οι θέλοντες και οι πειθαρχούντες στο Λόγο του Θεού. Έδωσε εντολή στη Θάμαρ, πήγε η Θάμαρ κατά την εντολή του πατέρα της, έφτιαξε ό,τι ήταν να φτιάξει, τα έδωσε στον Αμνών, ο Αμνών δεν ήθελε να φάγει. Και τότε διατάζει και λέει: φύγετε όλοι και έμεινε μόνη η Θάμαρ. Εγώ λέω, και ο Θεός να με συγχωρέσει που εγώ λέω, γιατί δεν έφευγε και αυτή, δεν κατάλαβε τίποτα? Ο Θεός ξέρει. Πάντως, αδελφοί, όταν βλέπουμε ύποπτες κινήσεις, να φεύγουμε. Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, φύγε. Η Γραφή λέει, βλέπει ο σοφός το κακό και φεύγει. Και μάλιστα προβλέπει ο σοφός το κακό και φεύγει. Βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον αδελφό, με αυτή την αδελφή. Μπορεί να είναι προσωρινό. Μπορεί να είναι τυχαίο. Μπορεί να είναι μόνιμο. Αλλά βλέπεις κάτι που, λένε οι άνθρωποι, σου χτυπάει καμπανάκι.
λέει η Άννα πριν χρόνια, ότι ερχόταν, λέει, αυτός ο αδελφός και αισθανόμουν άσχημα. Και απεδείχθη ότι αυτός ο αδελφός ήταν πολύ πονηρός. Όταν μέναμε, λέει, μόνοι μας, αισθανόμουν άσχημα. Βλέπεις κάτι, σήκω και φύγει, μη μένεις. Μη φοβάσαι. Μην τρέπεσαι. Αισθάνεσαι κάτι μέσα σου, αυτός είναι ο Θεός. Το λέω γιατί πολλές φορές έχει συμβεί και επιμένω σε αυτό. Κάτι γίνεται μέσα σου. Δεν υπάρχει αγαθοσύνη, την καταλαβαίνεις. Μαρτυράει το Πνεύμα το Άγιο. Μη μένεις. Αν εκείνη τη στιγμή που έδιωξε όλους η Θάμαρ έφευγε, τίποτα δεν θα είχε συμβεί κι αυτή. Στάφιαξ, άντε γεια σου αδερφέ. Τόσο εύκολα. Γιατί πας και μπαίνεις μόνη σου τώρα με έναν άντρα? Γιατί? Πας γυρεύοντας κι εσύ. Ναι, αλλά δεν ξέρεις όταν πας γυρεύοντας τις συνέπειες. Δεν τις ξέρεις τις συνέπειες. Και δεν είναι μόνο σε θέματα σαρκικά. Σε κάθε θέμα. Μη γίνεις συμμέτοχος αλωτρίων αμαρτημάτων. Βλέπεις ότι υπάρχει αμαρτία. Βλέπεις ότι μπορεί να υπάρξει αμαρτία. Βλέπεις ότι υπάρξει κρίσης, κατάκρισης και στενοχωριέσαι. Συνεσφίκε το, λέει, το πνεύμα μου, είπε ο Παύλος, από τα είδωλα. Μην μένεις εκεί, θα μπλέξεις. Φύγε, φύγε, τρεχάλα φύγε. Γιατί να μπλέξουμε, υπάρχει λόγος? Υπάρχει λόγος. Όπου αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού, την ευλογία του Θεού, τη χάρη του Θεού, την ειρήνη του Θεού, από εκεί μην ξεκολλάς. Μην ξεκολλάς από εκεί. Εκεί μείνε, γιατί εκεί θα ευλογηθείς κι εσύ. Το αποτέλεσμα είναι, όταν μείνατε μόνοι τους, άρχισε το κακό. Λέει, κοιμήσου μαζί μου. Λέει, Θάμαρ, μη μου το κάνεις αυτό. Ζήτησέ με από τον πατέρα μου και δεν θα σου αρνηθεί εμένα. Αυτός όμως, γεμάτος πόθο από το πάθος του, εβίασε αυτήν και κοιμήθη με ταυτής. Και σε αυτή την αντίσταση μετεβλήθη μέσα σε ένα λεπτό, θα έλεγα, μέσα σε ένα λεπτό, το πάθος του έρωτα σε πάθος μίσους. Μα γίνονται αυτά. Δυστυχώς, αυτά γίνονται. Και δεν γίνονται μόνο στον κόσμο. Παντού μπορούν να συμβούνε, όταν δεν είμεθα όπως μας θέλει ο Θεός, προσευχόμενοι, προσέχοντες και αγρυπνούντες. Παντού συμβαίνουν. Μπορεί να συμβεί και στην εκκλησία. Αμέ, μπορεί να συμβεί και στην εκκλησία. Και ξέρετε τι λέει η Γραφή? Μόνο σε αυτή την περίπτωση, όταν αδελφός αδικήσει αδελφή ή αδελφό, ο Θεός γίνεται εκδικητής. Μπλέκεις με το Θεό. Να ενοχλήσεις την κόρη, τη γυναίκα, την αδελφή του αδελφού σου. Πονηρά. Χάθηκες. Χάθηκες. Οργή Θεού θα έχεις να αντιμετωπίσεις. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σας προείπων και με τα πολλών μαρτυριών σας εβεβαίωσα. Να ενοχλήσεις τον αδελφό, το σύζυγο, αδελφής, χάθηκες. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Ως παίρνων στη σάρκα, και εδώ είναι κατεξοχήν σπορά στη σάρκα, θερίζει φθορά. Ξέρετε τι θα πει φθορά? Φθορά, καταστροφή. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Ξέρετε γιατί? Όλους μας να μας φυλάει. Ξέρετε γιατί? Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Φύλα τον εαυτό σου, αλλά φύλα και τον αδελφό σου.
Φύλα τον εαυτό σου, αλλά φύλα και την αδελφή σου. Προστάτευσε. Διατήρησε την ευλογία και την εύνοια του Θεού. Φθαλμός πονηρός μετατρέπει όλο το σώμα του χριστιανού σε σκοτεινό. Όταν βλέπεις πονηρά, όλο σου το σώμα μετατρέπεται σε σκοτάδι. Και πουθενά φως πια. Ο Θεός είναι φως, άρα πουθενά ο Θεός. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, την έδιωξε κιόλας κακήν κακός. Με αποτέλεσμα να πενθήσει, ως χειρευωμένη, να δει ο Αβεσσαλόμ, άλλος από εκεί, το κακό, πολύ μεγάλο κακό, και το κακό αυτό να αντιμετωπίσει με μίσος. Όποιο κακό κι αν έρθει στη ζωή σου, η Γραφή λέει νίκα το κακόν δια του αγαθού. Γιατί αν δεν νικήσεις το κακόν δια του αγαθού, το κακόν θα σε κατανικήσει. Όχι το κακόν του άλλου, το δικό σου το κακό θα σε καταστρέψει. Αν προσπαθήσεις με κακό να νικήσεις το κακό, το δικό σου το κακό θα έρθει στο κεφάλι σου. Δύο ολόκληρα χρόνια. Και ο Κύριος μας τι μας λέει? Μην αφήνετε να έρθει νύχτα χωρίς να συγχωρήσετε ούτε μία μέρα. Μην κοιμηθείς με παράπονο, με μίσος, με κακία στην καρδιά σου. Αυτός δύο ολόκληρα χρόνια μισούσε και το μίσος του αύξανε, σχεδίαζε και προγραμμάτιζε εκδίκηση. Εκδίκηση. Σχεδίαζε δύο ολόκληρα χρόνια και προγραμμάτιζε την εκδίκησή του. Το αποτέλεσμα, αδερφοί, τραγικό. Κατάφερε και τον σκότωσε. Κάλεσε όλα τα αδέλφια του, ο Αβεσσαλόμ, τους γιους δηλαδή του Δαβίδ, ενώ κούρευε τα πρόβατά του. Κάλεσε και τον Αμνών. Πήρε και την άδεια από τον πατέρα του Δαβίδ. Πάλι δεν κατάλαβε τίποτα ο Δαβίδ. Καμία φανέρωση, καμία αποκάλυψη. Δεν είναι καλός πατέρας τώρα. Δεν είναι καλός πατέρας. Γιατί? Γιατί δεν έχει το Θεό μαζί του. Δεν έχει αποκάλυψη. Δεν έχει φανέρωση. Δεν τον προστατεύει ο Θεός. Το αποτέλεσμα ήταν, ο ίδιος δεν πήγε, ο Αβεσσαλόμ φώνευσε τον Αμνών, το μάθε, θρήνος, ήρθε η φήμη ότι όλους τους σκότωσε και εμφανίστηκε ο Ιωναδάβ, ο ξάδελφος, και επαναλαμβάνω μια φορά ακόμη, προσέχτε τα ξαδέλφια των παιδιών σας. Το χειρότερο κακό που μπορεί να συμβεί μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια είναι ξαδέλφια άπιστα. Ξαδέλφια μη αναγεννημένα. Ξαδέλφια έξω από την εκκλησία. Έχουν το θάρρος της συγγένειας και την ασέβεια της απιστίας και της αμαρτίας. Και παρασύρουν πάρα πολύ εύκολα τα πρόβατα της βοσκής του Κυρίου, τα προβατάκια σου. Θεός να φυλάει. Να προσέχουμε, οι κακές αναστροφές φθήρουσι τα χρηστά ήθη. Και για τον εαυτό μας να προσεύχουμε, αλλά ιδιαίτερος για τα παιδιά μας. Οι νέοι, να προσέχεις αδελφέ τη γυναίκα σου. Όχι γιατί δεν της έχεις εμπιστοσύνη, αλλά οι κακές αναστροφές φθήρουσι τα χρηστά ήθη. Να προσέχεις αδελφή τον άντρα σου. Οι κακές αναστροφές φθήρουσι τα χρηστά ήθη. Και εμφανίζεται, μη φοβάσαι, του λέει η βασιλιά. Ο Αβεσσαλόμ μόνο τον Αμνών ήθελε να σκοτώσει. Μόνο αυτόν σκότωσε. Και δικαιώθηκε στα λόγια του ο Πανούργος. Ο Δαβίδ έχασε το δεύτερο πρόσωπο, γιατί η ποινή στην Παλαιά Διαθήκη ήταν τετραπλάσια. Σκότωσε έναν,
θα πεθάνουν από την οικογένειά του 4. Ο πρώτος ήταν το μωρό που είχε κάνει με τη Βηθεσδά. Ο δεύτερος είναι ο Αμνών. Ο τρίτος θα είναι σε λίγο ο Αβεσσαλόμ. Και ο τέταρτος θα είναι ο... Πώς τον λένε? Ο Αδωνίας, μάλιστα. Επένθησε. Ο Αβεσσαλόμ κρύφτηκε για 3 ολόκληρα χρόνια. Ο πανδαμάτορ χρόνος έφερε τη λησμονιά και την ανακούφιση στο Δαβίδ. Ξέχασε τον Αμνόν και απεθύμησε τον Αβεσσαλόμ. Αλλά η κακή συνέχεια θα συνεχιστεί. Η κακή πορεία θα συνεχιστεί. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί, αυτό μας μείνει σαν μήνυμα. Ο Θεός να μας βοηθάει να μην χάνουμε την εύνοια του Θεού. Την εύνοια του Θεού στη ζωή μας που χάνεται πάρα πολύ εύκολα. Και λέει η Γραφή, ποιος είναι αυτός που έχει την εύνοια του Θεού στη ζωή του πάντοτε? Είναι αυτός που έχει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, καρδιά συντετριμένου ανθρώπου και τρέμει στο Λόγο του Θεού. Σε αυτό να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να είναι ένα από τα βασικά μας αιτήματα στην προσευχή μας. Ο ταπεινός βρίσκει χάρη από το Θεό. Ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι συντετριμένη και δεν σκληρύνεται. Σήμερα αν ακούσεις, λέει, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου η Γραφή, μη σκληρύνεις την καρδιά σου όπως τον καιρό του παραπικρασμού που εσκλήριναν οι Ισραηλίτες και άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Μη σκληρύνουμε την καρδιά μας, μπορεί να μας αδικήσανε. Και λοιπόν, μην κρίνεις γιατί θα έρθει η οργή του Θεού. Μη σκληρύνεις την καρδιά σου γιατί θα θερήσεις φθορά. Ταπεινώσου, μην υπερηφανεύεσαι, μα ξέρεις, με ξεφτύλισε αυτός. Με πρόσβαλε, με ειρωνεύθηκε. Καλό σου κάνε. Καλόν είναι ότι σε ταπείνωσε άνθρωπος. Και αν μάλιστα και εσύ ακόμη πιο πολύ ταπεινωθείς, τότε θα σε υψώσει ο Θεός. Και το τρίτο, ίσως το σημαντικότερο, τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Τρέμοντες. Μην ξεκλίνουμε ούτε ένα πόντο, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ό,τι είναι γραμμένο, ό,τι έκανε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όπως ήταν τα αδέλφια μας στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, χωρίς να προσθέτουμε, να φερούμε, να φανταζόμαστε, να δημιουργούμε παραδόσεις, σκέψεις, ακριβώς με φόβο και τρόμο στο Λόγο του Θεού, για να έχουμε την εύνοια του Θεού πλούσια, άφθονη σε όλη μας τη ζωή. Αμήν, αδελφοί. Αμήν, Χριστέ μου. Ναι, Κύριέ μου. Βόηθα μας, σε παρακαλώ. Βόηθα μας, Κύριέ μου. Να ψάλουμε τον ύμνο 240, αδελφοί.